Βατός. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχει ίδια γεύση με τον Οκτώβριο, δηλαδή μεγαλύτερη προτεραιότητα σε θέματα δουλειάς, υγείας, έχει ένα τρέξιμο εκεί. Όμως, μετά τις 12 του μήνα, αφενός θα έχει μπει ήδη η Αφροδίτη στο ζυγό, άρα στον τομέα των σχέσεων. Αφετέρου θα έχει μπει και ο Άρης, που είναι ο κυβερνήτης στο ζυγό, άρα θα έχετε περισσότερη ένταση στην καθημερινότητά σας, μεγαλύτερο ανταγωνισμό, περισσότερες ώρες δουλειάς, ίσως και κάποιες υπερορίες για όσους εργάζονται, μεγαλύτερη αγωνία αν είστε από αυτούς που δεν εργάζονται και ψάχνετε δουλειά για το τι θα γίνει τελικά. Είναι όμως ένα διάστημα που μπορεί να σας βγάλει μέχρι το τέλος της χρονιάς ίσως και μια δουλειά, γι' αυτό κυνηγήστε το. Και από την άλλη πλευρά, το κομμάτι των προσωπικών, δηλαδή στις σχέσεις, στα ερωτικά. Ναι, μεν θα υπάρχει μια κινητικότητα και είναι ωραία για όσους δεν έχετε σχέση και μπορεί να θέλετε να γνωρίσετε, να κυκλοφορήσετε, να φλερτάρετε. Για όσους έχετε σχέση όμως, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες τριβές. Ειδικά αν ο σύντροφος εκπροσωπεί ένα από αυτά τα ζώδια που ταλαιπωρούνται περισσότερο. Δηλαδή είναι άλλος κρυός, είναι ζυγός, είναι εγώκερος ή καρκίνος. Πάμε στους Ταύρους. Για τους Ταύρους τα πράγματα μέχρι τις 9 του μήνα θα έλεγα ότι είναι μια χαρά, με την έννοια ότι έχει μια άνεση αυτό το διάστημα και μπορεί και στον οικονομικό τομέα και στον ερωτικό τομέα έτσι να υποφεληθείτε με κάποιο τρόπο. Ειδικά οι γεννημένοι στο τελευταίο δεκαήμερο, μετά τις 10 Μαΐου, έχετε περισσότερη εύνοια το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Από εκεί και κάτω θα δείτε ότι ξεκινάει μια περίοδος που θα σας νοιάζει πιο πολύ το κομμάτι που αφορά τη δουλειά, την καθημερινότητα της δουλειάς. Είναι μια περίοδος που γενικώς θα κουραστείτε περισσότερο, θα τρέξετε περισσότερο. Θέλει μια προσοχή στις επαγγελματικές σχέσεις, με την έννοια με τους συναδέλφους, με τους συνεργάτες, για να μην υπάρχουν εκεί πέρα φθορές. Δεν είναι κακή περίοδος για σας και μάλιστα είναι και μια καλή περίοδος αν θέλετε να κυνηγήσετε τα της δουλειάς, να ξεμπερδέψετε με εκκρεμότητες της καθημερινότητας, αλλά και να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο στα επαγγελματικά σας θέματα, γιατί μπορεί να έχει και κάτι θετικό στα οικονομικά. Πάμε να δούμε τους διδύμους, που μετά τις 12 του μήνα θα μπορέσετε να χαλαρώσετε λίγο. Όχι για πολύ βέβαια οι γεννημένοι το Μάιο. Οι γεννημένοι το Μάιο έχετε μπροστά σας το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου τρία πράγματα τα οποία θα σας απασχολήσουν. Το ένα είναι η Πανσέλινος που πραγματοποιείται στο ζώδιό σας και φέρνει το κλείσιμο μιας κατάστασης ή το φέρνει σε μία, ας πούμε, κορυφή, το φέρνει σε μία κρίση ώστε να πάρθουν αποφάσεις, και έχει να κάνει με τις σχέσεις και τις συνεργασίες αυτό για τους γεννημένους το Μάη. Έχει να κάνει με τον τετράγωνο Κρόνου Ποσειδώνα που επηρεάζει πάλι τους γεννημένους Μάιο, και μπορεί να έχει να κάνει με το τέλος των ψευδεστήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι κακό. Δηλαδή εκεί πέρα ουσιαστικά τι γίνεται, αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι αυτό που σας συμβαίνει, αυτό είναι. Αφήστε τις ελπίδες, τις προσδοκίες, τι θα επιθυμούσατε, τι θα ονειρευόσασταν. Σημασία έχει τι υπάρχει μπροστά σας. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτείτε και να ενισχύσετε. Έρωτα σε προτεραιότητα μετά τις 9 του μήνα, παιδιά, δημιουργία, όλα αυτά ωραία. Πάμε στους καρκίνους, που για τους καρκίνους θα υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στον άξονα καριέρας οικογένειας, με την έννοια ότι μετά τις 9 του μήνα θα σας απασχολήσουν πιο πολύ είτε χωροταξικά θέματα, δηλαδή το σπίτι σαν ακίνητο, η δουλειά. Μπορεί να υπάρχει μια μετακόμιση, να αποφασίσετε δηλαδή να φύγετε από ένα σπίτι και να πάτε σε ένα άλλο, ή να φύγετε από ένα πόστο εργασίας να πάτε κάπου αλλού, ή μπορεί η εταιρεία που δουλεύετε να μετακομίζει. Παίζει όμως και το ενδεχόμενο, αν δεν είχατε μέχρι τώρα δουλειά, να ξεκινάει μια καινούργια δουλειά και να πρέπει να προσαρμοστείτε σε καινούργια δεδομένα. Έρωτας και χρήμα γενικά σας πάνε καλύτερα μέχρι τις 9 του μηνός παρά στο υπόλοιπο του Νοεμβρίου, οπότε προσέξτε το. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Για τους λέοντες θα έλεγα ότι μετά τις 9 του μήνα αρχίζει μια περίοδος μεγαλύτερης εξωστρέφειας, περισσότερης κοινωνικότητας, ενισχύονται και οι προσωπικές σχέσεις και οι κοινωνικές σχέσεις. Μπορεί να έχετε και αρκετές προσκλήσεις να... Σωρώ. Έχεις. Σωρώ. Χαμό. Σωρώ. Λοιπόν, για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Πέρα από αυτό, ό,τι έχει να κάνει με το μεταφορικό σας μέσο μπορεί να σας απασχολήσει πιο πολύ, μπορεί να προκύψουν και κάποια ταξίδια, κάποιες εκδρομές, πολλές επαφές, συζητήσεις στην καθημερινότητά σας για θέματα δουλειάς, όμως δεν είναι για σας ένα αρνητικό διάστημα. Και μάλιστα μπορούν να βελτιωθούν και σχέσεις προσωπικές, τα ερωτικά δηλαδή, και στον οικονομικό τομέα κάτι καλύτερο να συμβεί. Πάμε να δούμε τους Παρθένους.
Που για τους Παρθένους υπάρχει αυτή ακόμα η ρευστότητα και η αβεβαιότητα και η νευρικότητα. Αχ, συγγνώμη, θα σε κόψω. Θα πάω σε διαφημίσεις, με συγχωρείς. Καλέ. Με συγχωρείς. Διαφημίσεις, με συγχωρείτε κι εσείς. Και επιστρέφω και μην ξεχνάτε ότι μετά την Άση, με ζω μαραζίλ εδώ, με σούπερ ρούχα για τα παιδιά μας και για τα μωράκια και για τα μεγαλύτερα παιδιά.